Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως συνηθίζω να λέω, βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με πολεμικές τέχνες. Προς το παρόν. Αργότερα ίσως ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, αλλά προς το παρόν ασχολούμαι μόνο με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Ευχαριστώ όλους αυτούς που κατά την απουσία μου ένα διάστημα, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για τα μηνύματα που στέλνατε ώστε να επιστρέψω, ζητούσατε την επιστροφή μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα τα οποία αναγκαστικά έπρεπε να τα χειριστώ και έπρεπε να μείνω λίγο καιρό μακριά. Και θεωρώντας ότι κάποια στιγμή ίσως ότι είχα υπερκαλύψει κάποια πράγματα, θεώρησα ότι έπρεπε να δώσω το χρόνο μου αλλού, μια και αυτά τα πράγματα που έπρεπε να είχα απαντήσει μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή τα είχα απαντήσει. Τώρα από τη στιγμή που συγκεντρώθηκε καινούριο υλικό, αποφάσισα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που ίσως κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και επαναλαμβανόμενες, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Ερχόμενος στο θέμα, Πάνος Παπαδόγκωνας, η ερώτησή του είναι ποια θα ήταν η αποτελεσματικότερη τέχνη για street fight. Η ερώτηση είναι καθαρά υποθετική, δηλαδή δεν ρωτάει ποια είναι, ποια θα ήταν. Και η απάντηση δική μου πάλι θα είναι υποθετική, γιατί και δεν θα λέγαμε ότι θα είναι και εντελώς αντικειμενική, γιατί αυτό που θα πω εγώ έχει να κάνει με αυτό που σκέφτομαι εγώ και προσδιορίζω, έτσι, ότι αυτό που έχω να πω εγώ έχει να κάνει τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ και με τις πολεμικές τέχνες οι οποίες έχω ασχοληθεί εγώ. Σκεπτόμενος πάντα και θέλοντας να είμαι αντικειμενικός και να λέω την αλήθεια, μια τέχνη η οποία θα ήταν πολύ καλή για τον δρόμο θα ήταν μια τέχνη η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή θα είχε στοιχεία πυγμαχίας, γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή boxing, θα ήταν ένα σύστημα το οποίο θα είχε stand grappling, δηλαδή όρθιο παλαιστικό, και φυσιολογικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το ground fighting, το οποίο θα ήταν με τη δική μου λογική κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιούσες εάν, και το λέω με πλήρη συνείδηση, ομιγέννητο βρισκόσουνα στο έδαφος. Θα μου πεις ότι στο δρόμο συνήθως είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθείς στο δρόμο, να βρεθείς δηλαδή κάτω. Οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες είναι πάρα πολύ εύκολες να βρεθείς κάτω, αλλά θα έλεγα ότι με τη δική μου πείρα και τη δική μου εμπειρία, κάνοντας πολεμικές τέχνες, προσπαθείς διακαώς να αποφύγεις το να βρεθείς στο έδαφος, διότι από τη στιγμή που έχεις βρεθεί στο έδαφος, ό,τι ήξερες και δεν ήξερες έχουν πλέον χαθεί. Ειδικά όταν κάνεις μια πολεμική τέχνη όπως είναι η πυγμαχία, να τη θεωρήσω πολεμική τέχνη, μια πυγμαχία δρόμου, δηλαδή κάποιος πυγμάχος ο οποίος έχει μάθει να χρησιμοποιεί και την τέχνη του στον δρόμο, ένας kickboxer με τον ίδιο τρόπο, κάποιος που κάνει γουιτσούν, κάποιος που κάνει σκρίμα, εντάξει, βρεθούν στον δρόμο, βρεθούν κάτω στο έδαφος. Από εκεί και μετά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορούν να εφαρμόσουν την τέχνη τους. Κάποιος ο οποίος κάνει αποκλειστικά γουιτσούν, για να μην λέμε και ψέματα, δεν έχει απολύτως καμία εμπειρία από έδαφος, που σημαίνει ότι όταν βρεθεί σε έδαφος είναι σε κοντρόμπελα. Επίσης κάποιος που κάνει φιλιππίνο boxing, και αυτός βρίσκεται σε μπελά, αν δεν έχει φτάσει στο σημείο να διδαχθεί πέρα από το τουμόγκ, να διδαχθεί και ground fighting, δηλαδή να έχει κάποια στοιχεία που έχει το φιλιππίνο boxing μέσα και διδάσκει έδαφος. Μιλώντας και λέγοντας ποια θα ήταν η αποτελεσματικότερη
τέχνη, θα έλεγα ότι θα ήταν μια τέχνη η οποία με τη δική μου λογική θα ήταν μια τέχνη η οποία θα είχε γουιντζούν, θα είχε ζιουζίτσου και θα είχε και μπραζίλιαν ζιουζίτσου. Αυτές οι τρεις τέχνες θα έλεγα εγώ ότι άμα συνδυαζότανε, θα μου πεις γιατί λες ζιουζίτσου και μπραζίλιαν ζιουζίτσου, γιατί άλλο είναι το ζιουζίτσου το ιαπωνέζικο και άλλο είναι το μπραζίλιαν ζιουζίτσου. Έχουν διαφορές μεταξύ τους. Επίσης θα μπορούσε να ήταν ένα σύστημα, να ήταν ένα σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει πυγμαχία, θα περιλαμβάνει τζούντο και θα περιλαμβάνει και ελληνορωμαϊκή ελευθέρα πάλι. Θα μου πεις πάλι το ίδιο? Όχι, δεν το ίδιο. Το τζούντο και η ελευθέρα πάλι δεν είναι το ίδιο. Έχουν διαφορές μεταξύ τους. Άρα απαντώντας υποθετικά σε υποθετική ερώτηση, αυτή είναι η γνώμη η δική μου. Απλά για να αναπτυχθεί το θέμα και για να μην υποθεί ότι έχω αποφύγει να απαντήσω σε κάτι το οποίο έχω ερωτηθεί. Για όσους πιστεύετε ότι έχουν αξία αυτά που λέω, μπορείτε να κάνετε ένα like και να κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ακούσετε τα επόμενα βίντεο μου. Μπορείτε να συστήσετε το κανάλι μου σε κάποιον άλλον ώστε από τη στιγμή που πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία να τα ακούσει και κάποιος άλλος. Κλείνοντας και ολοκληρώνοντας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάνης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, Παναγίας Φανερωμένης 42. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, να είστε καλά.